πολύ πιο ευχάριστο, κάτι πολύ πιο αισιόδοξο. Η Φλωρίντα μας συνάντησε την Αμέλεια Αναστασάκη. Ένα κορίτσι όμορφο από το χώρο της δημοσιογραφίας. Ένα τηλεοπτικό πρόσωπο το οποίο ζει ένα μεγάλο έρωτα με τον ηθοποιό Κώστα Αποστολίδη. Αποστολάκι. Α, Αποστολάκι. Ναι. Και αυτό το οποίο συνεχίζει. Τώρα, λοιπόν, θέλω να σα πω. Και ότι... θα παντρευτούν σύντομα, Φλωρίντα. Α, μπράβο, θα παντρευτούν πολύ αλλιώς. Σύντομα. Μιλάμε για έναν έρωτα, πραγματικά κεραυνοβόλο. Τεράστιο έρωτα. Express. Γνωρίζονται 6 μήνες. Γνωριστήκαν από μια κοινή παρέα. Και μέσα σε 6 μήνες, παιδιά, έγινε πρόταση. Το δαχτυλίδι, ένα πολύ ωραίο μονόπετρο. Το είδες εσύ, το μονόπετρο. Βεβαίως. Είναι καλύτερο από τη Μαριάννα Καλλέργη. Κοίταξε, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι και τα δύο πολύ ωραία, αλλά και τη Αμέλεια είναι καταπληκτικό. Ναι. Μας λέει πώς γνωριστήκανε, πώς έγινε η πρόταση, πώς θα ζήσουν. Και μας λέει είμαστε σπίτι, στο σπίτι που θα ζήσουν. Ισχύει ότι ο άνθρωπος που τους γνώρισε, που ήταν κοινός φίλος των παιδιών, προσπαθούσε χρόνια να τους γνωρίσει. Αχ, αυτοί οι φίλοι που προσπαθούν χρόνια να κάνουν την ορεινή χρόνια. Ήθελε να τη γνωρίσει την Αμέλεια και ποτέ δεν γινόταν. Και με το που βρεθήκανε τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή, τελείωσε. Η Αμέλεια πόσο είναι, είναι 26-27. Η Αμέλεια είναι 27 και ο Κώστας είναι 13 χρόνια μεγαλύτερο. Ναι, ναι, δεν είναι σιγά-σιγά. Ο αέρας χρόνια με κοιτά. Μια χαρά, ωραία διαφορά. Είναι και οι δύο όμως από την Κρήτη. Το καλοκαίρι θα δούμε και. Εκεί θα γίνει ο γάμος. Πολιτικό σε λίγο, ο Σονούπου και το καλοκαίρι. Θα με τρελάνετε. Για πάμε να δούμε τι είπατε. Διαβάσαμε με πάρα πολύ χαρά ότι σου έγινε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο σου, τον Κώστα Αποστολάκη. Θέλω όμως να μου πεις τώρα σαν γυναίκα, δεν θέλω να σου πω ότι ζηλεύω, αλλά με την καλή έννοια, ο τρόπος που έγινε. Τον Κώστα τον γνώρισα μέσα από ένα κοινό μας φίλο. Έχουμε ένα κοινό φίλο, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του Κώστα και πολύ φίλος δικός μου, ο οποίος επέμενε χρόνια τώρα να μας γνωρίσει. Μας έβλεπε και τους δύο, φαίνεται μπακούρια και σου λέει... Ο Κώστας όμως είναι ένας άνθρωπος πολύ έτσι χαμηλών τόνων και δεν είναι ο, πώς να το πω τώρα, playboy. Δεν θα πει πολλά πράγματα, είναι ξέρεις, κλασικός κριτικός. Πώς σε κέρδισε, πώς σε εγωίτευσε? Με τον Κώστα από τη μέρα που γνωριστήκαμε έδειξε ο ένας τον άλλον ότι κάτι υπάρχει διαφορετικό. Δηλαδή εμείς με τον Κώστα επικοινωνούμε πάρα πολύ απλά την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Δεν χρειάζεται ούτε να λέμε πολλά πράγματα, ούτε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να με κοιτάξει, να τον κοιτάξει και έχουμε καταλάβει κατευθείαν τι εννοεί ο ένας και τι εννοεί ο άλλος. Αρχίζετε και μείνετε μαζί. Για πόσο καιρό? Α, τίποτα. Εμείς με τον Κώστα μείναμε μαζί από τη δεύτερη-τρίτη μέρα που βγήκαμε. Ήταν κεραυνοβόλος, έτσι. Ναι, ναι, ήταν πολύ κεραυνοβόλο. Είναι κεραυνοβόλο όλο αυτό. Δεν ήταν, είναι. Και μετά από πόσο καιρό έγινε αυτή η πρόταση? Με τον Κώστα είμαστε μαζί 6 μήνες. Αν σκεφτείς ότι έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, είναι 6 μήνες και κάτι. Η ημερομηνία αυτή δεν ήταν τυχαία, έτσι? Όχι, δεν ήταν τυχαία, γιατί αυτή την ημέρα έχουμε και δύο γενέθλια. 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα πάρτι. Πάρτι. Συγγενείς και πολύ στενοί φίλοι, δεν ήταν κάποιο πάρτι. Για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας, οικογενειακά, έτσι πιο... Μας αρέσει με τον Κώστα να κάνουμε έτσι, συγκεντρώσεις και συναισθιάσεις στο σπίτι και να μαγειρεύουμε και να δεχόμαστε κόσμο. Έτσι λοιπόν ήρθαν φίλοι μας, συγγενείς και εκεί που ζήσαμε την τούρτα, μου έγινε πρόταση γάμου. Η αντίδραση σε έναν άνθρωπο που ζει με έναν άλλον άνθρωπο και το λογικό επακόλουθο μιας σχέσης συμβιωτικής είναι το γάμος. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να είσαι έγκυος για να παντρευτείς, ούτε ότι πρέπει να, θέλεις να κάνεις παιδιά για να παντρευτείς. Κάτι τέτοιο πιστεύει και ο Κώστας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένα άλλο κριτήριο για να οδηγηθεί στο γάμο. Το να ζεις με έναν άνθρωπο μπορεί αυτό από μόνο του και αυτόματα να σου οδηγήσει εκεί. Εμείς με τον Κώστα τυχαίνει να είμαστε και δύο πάρα πολύ παραδοσιακοί. Δεν θα μέναμε ποτέ μαζί για καιρό, εάν δεν είμαστε παντρεμένοι. Ούτε εμένα μου αρέσει το να μένω με κάποιον άνθρωπο κανονικά μαζί. Συγκινήθηκες εκείνη τη στιγμή? Ήταν συγκινητικό, ναι, δεν μου ξανασυμβεί. Μου ξανασυμβεί πλάκα-πλάκα, τώρα που το σκέφτομαι. Έχει γίνει κι άλλη πρόταση. Απλά νομίζω ότι δεν ήταν. Άλλες δύο φορές μου είχε γίνει πρόταση γάμου. Ναι, ναι. Η απάντηση ήταν όχι. Ναι. Σου κάνει αυτή την πρόταση γάμου έτσι μπροστά στους γονείς, οικογενειακά. Σου βγάζεται ένα δαχτυλίδι εκείνη τη στιγμή. Ναι, αυτό. Ναι. Και επειδή ξέρουμε πως είναι ο Κώστας και μου φαίνεται πολύ περίεργο, ξέρεις, που έκατσε και διάλεξε.
Εμένα να δεις πόσο περίεργο μου φαίνεται, που το ξέρω τον Κώστα πολύ καλά. Ο Κώστας, όπως είπα, είναι εναντίον του γάμου. Ήταν, λέμε, χρησιμοποιούμε παρόντα χρόνο. Δεν ήταν υπέρ του γάμου και, εντάξει, το δεν ήταν υπέρ του γάμου δεν είναι και των αυτών των καταστάσεων να πάει να πάρει δαχτυλίδι, να μπει σε μια διαδικασία να βάλει κοστούμι. Τον γάμο τον πολιτικό πότε τον έτσι έχετε σχεδιάσει? Κοίταξε να δεις, μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ένα πολιτικό γάμο, γιατί εμένα ένας θρησκευτικός γάμος το μου άρχισε σε μια εποχή καλοκαιριού, στην εποχή του καλοκαιριού, να είναι καλοκαίρι. Και επειδή έχουμε σκεφτεί να κάνουμε θρησκευτικό γάμο στην Κρήτη, ένας γάμος στην Κρήτη, αν δεν είναι καλοκαίρι, δεν είναι τόσο όμορφος. Στον Κώστα ερωτεύτηκα το γεγονός ότι με έκανε να δω πράγματα από τη ζωή μου διαφορετικά. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε? 13. Κάποια έτσι κριτική, όχι κριτική, κάποιο σχόλιο από τους γονείς σου γι' αυτό? Όχι, γιατί όταν γνώρισαν οι γονείς μου, ο μπαμπάς μου τον γνώρισε προσφάτως, όταν γνώρισε η μαμά μου, ξέρω, ο Κώστας κερδίζει σε σημεία περίεργα και δεν μπορείς να του αντισταθείς εντός εισαγωγικών. Θέλεις να γίνεις μαμά? Ναι, αμέ, γιατί όχι, ναι. Και αυτό είναι κάτι που μου έχει βγάλει ο Κώστας. Το είχαμε συζητήσει από τον πρώτο μήνα που ήμασταν μαζί αυτό, κατά πόσο μας αρέσει αυτή η ιδέα. Είναι λίγο περίεργο, ακούγεται περίεργο το να είσαι λίγους μήνες με έναν άνθρωπο και να σκέφτεσαι τόσο μπροστά. Πόσο μου αρέσει να ακούω ιστορίες αγάπης, love story. Πόσο μου αρέσει να τα ακούω. Και όταν έχουν ωραία κατάληξη, ναι. Γάμος. Πολύ. Γιατί μετά την συγκατοίκηση είναι απόλυτα λογικό. Συμφωνείτε, ναι. Αγόρια και κορίτσια, ότι όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και τον αγαπάς και βλέπεις ότι είναι ο άνθρωπος, ναι. Δεν είναι το καλό να παντρευτείς εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ρε Τζοντζέλα. Εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, εγώ θα είχα ήδη 7 γάμους στο ενεργητικό μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ όριμο κορίτσια, Αμέλεια. Αλλά εκείνη τη στιγμή πραγματικά, την ώρα τη κάρτα. Έτσι. Την ώρα του μεγάλου του έρωτα. Και αυτό μπορείς να πεις, άμα θες. Την ώρα του μεγάλου έρωτα, της νοημίας, των πρώτων μηνών που τρέουν οι εκδρομές, τα ταξίδια, το σεξ από εδώ, από εκεί. Εκεί είναι που πρέπει να τον παντρευτείς. Που το νιώθεις ότι θες να γίνει ο πατέρας των παιδιών σου. Πώς γίνεται να μην ερωτευτείς έναν άντρα, ο οποίος ξύπναγε μαζί της 4 ώρα το πρωί, γιατί εκείνη πήγαινε για δουλειά 4 ώρα το πρωί και ξύπναγε και εκείνος και της έκανε πρωινό και μετά έπεφτε πάλι. Στην αρχή γίνονται. Στην αρχή είναι αυτά. Αυτό είναι στην αρχή. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα. Αυτά είναι, παιδιά. Και ένας άνθρωπος που έτσι οπτικά δεν σου βγάλει τόση τρυφερότητα. Δεν περιμένει να είναι σκληροί άντρες αυτοί. Οι σκληροί άντρες αυτοί, οι μάτσο άντρες που φαίνονται σοβαροί και απόμακροι είναι αυτοί που γίνονται. Συμφωνώ. Απόλυτα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γυναίκα είμαι, Σπύρο. Γιατί δηλαδή... σου είπα ότι αν ήμουν τη άποψη αυτή, αν το έκανα εφαρμογή αυτό που είπα, θα είχα ήδη 7 γάμου. Πώς έχεις απαντήσει σε όλα? Τι έφτασε σε έτσι πρέπει να γίνεται. Και όταν πάνω είσαι. Κάτι ακόμα δεν είναι αυτό. Όταν είσαι στα σιρόπια, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και για σένα το λέω, στα σιρόπια. Μια και λέμε σιρόπια. Τι ωραία πάσα. Καταρχάς θέλω να ευχηθούμε στο ζευγάρι να είναι πάντα καλά. Ναι. Και πάντα μαζί. Να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι, πάντα λαμπεροί, πάντα μαζί, πάντα καλά, πάντα γεροί. Να επικοινωνούν μεταξύ τους τα προβλήματά τους και τα συναισθήματά τους. Και να αγαλιάζει η ψυχή τους από αγάπη.